Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα ήθελα να ρωτήσω τον συνήγορο του κυρίου Μακρυγιάννη, τον κύριο Γιώργο Καρατζογιάννη, για τα κυκλώματα των φυλακών που ζήσατε εσείς, υπερασπιζόμενος τον κύριο Μακρυγιάννη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις πιστεύω, για τα κυκλώματα των φυλακών στην Πάτρα. Για το νεκροταφείο, όπως μας είπε ο κύριος Μακρυγιάννης. Πράγματι, η φυλακή Πατρών είναι ένα νεκροταφείο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά εδώ πέρα, εάν μείνουμε στη χθεσινή συζήτηση, κύριε Τράγκα, που λέγαμε για κυκλώματα και δεν βγήκε τίποτα, θυμίζει τον ξύλινο λόγο των πολιτικών. Δηλαδή, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που λέμε και δεν βγάζει κανείς τίποτα. Λέμε διαπλεκόμενα συμφέροντα, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα συμφέροντα. Πέστε τα. Εδώ ποια είναι τα κυκλώματα αυτά. Πέστε τα. Κυκλώματα. Είπε και ο φίλος μου, ο κύριος καθηγητής, είναι 10 οι οποίοι πάνε και όπως το είπατε και εσείς, που τους ξέρουν, μάλλον εσείς το τονίσατε, ότι πηγαίνουν συνέχεια στον Κορυδαλό. Εδώ δεν είναι όπως το γνωστή άγνωστη, αυτές τις δύο λέξεις από την πολλή χρήση που μιλάμε τώρα. Κύριε Καρατζογιάννη, πέστε τα. Αυτό θέλω να πω. Να μας εισάγετε στην ουσία, τι λοιπόν. Τι υπάρχουν, η ουσία ποια είναι. Όταν πάει ο δικηγόρος σε μια φυλακή και που τους ξέρουμε όλοι ποιοι ασχολούνται με τα ναρκωτικά, ποιοι παίρνουν εμπόρους και όλα αυτά,